θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε την τάξη σας ως μία πράξη ηρωική και ένα παράδειγμα προς μίμηση στην κοινωνία μας. Τέτοια περιστατικά να μην συμβαίνουν, αλλά και τέτοιες πράξεις όμως αυτοθυσίας και θάρρους είναι καλό να προβάλλονται. Συγχαρητήρια και πάντοτε έτσι να σας διακρίνει αυτό το θάρρος που υπηρήξατε σε μια κρίσιμη στιγμή. Να είστε καλά. Και στον κύριο Παρίση, για τον ίδιο λόγο, περιφερειακός συμβούλος της απονέμει αυτή την εκδομία, εκ μέρους όλων των Δημοκρατιών, προσώπου σας έτσι, σας ευχαριστούμε για την εγκλωμοσύνη για ό,τι κάνατε για τους συναδέλφους σας και τους συμπολίτες μας. Και στην κυρία Μπατζή, εμείς για τον ίδιο λόγο, τον περιφερειακό συμβούλο της απονέμει την εκδομία για το θάρρος που υπηρήξατε εκείνη την δύσκολη στιγμή για εσάς, αλλά και για όλους μας ήταν πολύ οδυνηρά και να τα νέα που μάθουμε την δυνά. Αν θέλετε να πείτε και κάτι εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τιμή μας και ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω με τη σειρά. Καταρχήν νιώθουμε ότι έχουμε κάποια αισθήματα χαρμολύπης, θα έλεγα, έτσι, και για την παράδοση, αλλά και για το ότι πριν από 10 μήνες έχει εντελώς άδικα ένα συνάδελφος, ο οποίος ήδη το πρωί να δουλέψει και δεν ξέρω να γίνει στη σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω εκτός από τα παιδιά και όλους τους συναδέλφους που για πολλές εβδομάδες, πολλές μήνες βάλαν πλάτη για να μπορέσει να δουλέψει η υπηρεσία. Ήταν και συνάδελφοι και από άλλα μέρη, και από την Καστοριά και από την Νεάπολη και από την Πτολεμαίδα να κρατήσουν την υπηρεσία. Βοηθήσατε και εσείς με την κυρία που ταχύτητα την αντιπεριφερειά που προσέφερε κάποια ψυχολογική υποστήριξη στους συναδέλφους. Και γενικά φαίνεται ότι με τη συνεργασία διαφόρων συναδέλφων μπορέσαμε λίγο να το ξεπεράσουμε αυτό και να είμαστε σε μια φάση που προχωρούμε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που τουλάχιστον την περιφέρεια αναγνώρισε αυτή την πράξη. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι ένας ελάχιστος χώρος τιμής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν και πάλι θα ήθελα να πούμε κάτι.